ολοκληρώθηκε και κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου η τεχνική αναφορά αξιολόγηση του εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου, ΕΣΠΕΛ, για το έργο κατασκευή φράγματος στη θέση κόρης Γεφύρη. Ο ΕΣΠΕΛ είναι ο εντεταλμένος ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγχρηματοδοτούμενα έργα. Σύμφωνα με την εν λόγω αξιολόγηση, οι πραγματοποιηθήσεις εργασίες στο φράγμα κατατάσσονται στην κατηγορία 1, πληρούν δηλαδή τις ισχύουσες ποιοτικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα αναλόγου μεγέθους. Είναι έτσι δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση των υπολοιπωμένων εργασιών του φράγματος. Απαιτείται πλέον η κοινή δράση των τοπικών φορέων σε συντονισμό με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση αυτού του σημαντικότατου αναπτυξιακού έργου. Όπως έχουμε και παλιότερα επισημάνει και δηλώσει, πλευρές της οικονομικής διαχείρισης του συγκεκριμένου έργου, για τις οποίες έχουν υπάρξει καταγγελίες από ιδιώτες ή φορείς, εξακολουθούν για μας να χρήσουν διερεύνησης και πιθανής απόδοσης ευθυνών όπου αυτές υπάρχουν. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που έγινε με την κατάταξη του έργου κατασκευής φράγματος σε θέση κόρης Γεφύρη στην κατηγορία 1 από τον ΕΣΠΕΛ. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να προχωρήσουμε και στην δεύτερη εργολαβία, η οποία έχει δημοκρατηθεί εδώ και 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα Χίου, είχαμε ζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε γίνει εδώ στο νησί μας τον Ιούνιο του 2011, από τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκανδαλίδη, να αναλάβουμε ως Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ως διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, την επίβλεψη του έργου. Οι ενδιασμοί της υπηρεσίας για την επίβλεψη αυτού του έργου είχαν βασική προϋπόθεση την κατάταξη του έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί με την προηγούμενη εργολαβία στην κατάταξη στην κατηγορία 1. Αυτό έγινε. Άρα λοιπόν ο ανάδοχος, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί, μπορεί πλέον να εγκατασταθεί και το έργο να επιβλεφθεί από την υπηρεσία μας. Υπάρχουν και μια σειρά άλλων θεμάτων, τα οποία είναι ίσων σημασίας, αλλά το ζητούμενο ήταν για την επίβλεψη του έργου να έχει το έργο καταταγεί στην κατηγορία 1. Δηλαδή, όταν η κατηγορία 1 είναι στην πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, όχι, η γιατί δεν την άκουσα. Ο ΕΣΠΕΛ, ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, κατατάσσει τα έργα σε διάφορες κατηγορίες. Η κατάταξη στην κατηγορία 1 σημαίνει ότι ποιοτικά το έργο ανταποκρίνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές τις οποίες θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια μπορεί να δημοπρατηθεί και να ολοκληρωθεί και για το συγκεκριμένο έργο να δημοπρατηθούν και να ολοκληρωθούν οι υπολοιπόμενες εργασίες. Η κατηγορία 1 αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές ποιοτικές προδιαγραφές. Δεν είναι θέμα προτεραιοτήτων. Το ίδιο του έργου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ανάδοχος του έργου έχει επιλεγεί μέσα από την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Καταλαβαίνετε όμως ότι απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την εγκατάσταση του εργολάβου ήταν η κατηγοριοποίηση από τον εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία από τη στιγμή που έγινε και μας κοινοποιήθηκε και προφανώς έχει κοινοποιηθεί και στον ανάδοχο, οι ημερομηνίες τρέχουν και εμείς σε συνεργασία και
σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας θα επιδιώξουμε άμεσα την εγκατάστασή του, γιατί ο δικός μας στόχος είναι ότι αυτό το έργο, το οποίο τόσο έχει ταλαιπωρηθεί και τόσο έχει ταλαιπωρηθεί και η κοινωνία, πρέπει να αποδοθεί σε χρήση στους πολίτες και στους παραγωγούς της ΧΥ. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσε από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί ο Βουλάβος. 16 μήνες. Πρόσφατα ο κύριος Λιβαρής, πρώην αντιδήμαρχος ΧΥΟΥ, είχε θέσει τέτοια ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα αυτού του έργου, βάζοντας ζητήματα και αν και στο πρώτο στάδιο της κατασκευής του είχαν ληφθεί τα απαραίτητα, είχαν γίνει οι απαραίτητες μετρήσεις, ώστε πραγματικά να ξέρουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να συνεχιστεί και να παραδοθεί ασφαλές στον κόσμο της ΧΥΟΥ. Πιστεύετε ότι μέσα από αυτή την κατηγοριοποίηση απαντάτε στον, όχι εσείς, το Υπουργείο, στον κύριο Λιβαρή? Ο μόνος φορέας ο οποίος κατηγοριοποιεί και κατατάσσει και έχει και την τελική ευθύνη της ποιοτικής αξιολόγησης συγγραμματούμενων έργων είναι ο συγκεκριμένος φορέας, ο ΕΣΠΕΛ. Από τη στιγμή που ο ΕΣΠΕΛ έχει γνωμοδοτήσει και έχει αποφανθεί, νομίζω ότι πρέπει να δεχθούμε και εμείς προφανώς τη δεχόμαστε την αξιολόγηση που έχει κάνει ο συγκεκριμένος φορέας. Διορματικά, αν επιτρέπετε, συντροματικά, ήθελα να τονίσω ότι ο ανάδοχος του καινούργιου έργου, του συγκληματικού έργου, έχει βάλει ως βασική προϋπόθεση ότι το έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί με την πρώτη εργολαβία να είναι κατηγορία 1, για να μπορεί να συνεχίσει. Γιατί καταλαβαίνετε, αν ήταν σε ποιοτικός μη άπτιο, η καινούργια εργολαβία θα είχε πρόβλημα. Άρα λοιπόν με την κατηγοριοποίηση στην κατηγορία 1 έρεται αυτός ο ενδιασμός και μπορεί πλέον ο ανάδοχος να προχωρήσει απρόσκοπτα στην δεύτερη εργολαβία. Ομοίως και η Διεύθυνση Εθνικών Ένωσης Περιφερειακής Ενότητας έβαλε αυτή την παράμετρο ως βασική προϋπόθεση. Αυτό λοιπόν λύθηκε. Επίσης θέλω να τονίσω ότι πέρα από την ολοκλήρωση του φράγματος, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας και έχει ταλαιπωρήσει το νησί μας εδώ και δεκαετίες. Πρόσφατα είδα μια μελέτη η οποία είχε γίνει το 1938. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα χρόνια συζητάμε για αυτό το φράγμα. Εν πάση περιπτώσει, όταν ολοκληρωθεί το φράγμα, εμείς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα έχουμε μια μελέτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία την επικαιροποιούμε, και θα προβλέπει σε πρώτη φάση τη μεταφορά αρδευτικού νερού μέχρι τα όρια της περιοχής του κάμπου. Αυτή η εργολαβία και μικρή είναι, αλλά και εύκολη. Άρα λοιπόν μπορεί να τρέξει παράλληλα με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης κατασκευής του φράγματος. Έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί το φράγμα, να μπορεί αμέσως το νερό το οποίο θα έχει συγκεντρωθεί να αξιοποιηθεί αρχικά για την άρδευση του κάμπου, που είναι μεγάλο ζητούμενο εδώ μας. Και από εκεί πέρα, μελλοντικά θα δούμε πώς θα προχωρήσει για το θέμα της ύβρευσης. Αλλά σε πρώτη φάση τουλάχιστον να υπάρξει νερό για τις καλλιέργειες του κάμπου.